Λοιπόν, εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω σήμερα. Και πάνω απ' όλα να ευχαριστήσω τους πιλότους που εντάξαμε μαζί, γιατί μου δώσανε μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες που έχω ζήσει ποτέ. Και θέλω να πω ότι σήμερα, ειδικά εκεί ψηλά που οριοζοντιωθήκαμε με τις γραμμές των οριζόντων, με τις γραμμές του ορίζοντα, και αισθανθήκαμε στο σώμα μας τα G που οι πιλότοι αισθάνονται κάθε φορά που αναλαμβάνουν αυτό το καθήκον, φτάσαμε και σε βαθμούς ιδιαίτερα υψηλούς. Εκείνες τις στιγμές αντιλαμβάνεσαι ότι το μεγάλο υπερόπλο που έχουμε, και εκεί οφείλεται, αν θέλετε, η υπεροπλία μας, είναι η ψυχή των πιλότων, των Ελλήνων πιλότων. Αυτό είναι, αρχηγέ, κατά την άποψή μου, αυτό κατάλαβα εγώ σήμερα, το μυστικό της πολεμικής αεροπορίας. Αν δεν έχεις ψυχή, αν δεν έχεις καρδιά, αν δεν αγαπάς αυτό που κάνεις και αν δεν αγαπάς την πατρίδα σου και αν δεν αισθάνεσαι το μεγαλείο του να υπερασπίζεσαι την ακεραιότητα, την ανεξαρτησία, την κυριαρχία εκείνη τη στιγμή, δεν μπορείς να το κάνεις αυτό. Εγώ λοιπόν θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βρέθηκα εγώ για λίγο σε στιγμές προσομοίωσης μιας πραγματικής ευλογής. Θέλω όμως να σας πω και κάτι ακόμα. Υπερασπιζόσαστε την εθνική μας κυριαρχία με την ετοιμότητά σας και την ικανότητά σας, όμως ταυτόχρονα υπερασπιζόσαστε και την ειρήνη και τη σταθερότητα στην περιοχή. Διότι εμείς είμαστε δύναμη ειρήνης, σταθερότητας και φιλίας. Και η ετοιμότητά μας να αντιμετωπίσουμε οποιοδήποτε κίνδυνο και οποιαδήποτε απειλή είναι μια ετοιμότητα που ενισχύει τη δυναμική της ειρήνης και της σταθερότητας σε όλη αυτή την περιοχή. Και κάτι ακόμα, μην ξεχνάτε, ποτέ να μην ξεχνάτε, ότι πέρα από το ότι υπερασπιζόμαστε το λαό μας, το έθνος μας, την πατρίδα μας, υπερασπιζόμαστε και πολύ σημαντικές αξίες. Μεγάλες αξίες που έχουν γεννηθεί σε αυτόν τον τόπο. Την αξία της ελευθερίας, την αξία του δικαίου, της δημοκρατίας. Σε αυτόν τον τόπο γεννήθηκαν αυτές οι αξίες και αυτές τις αξίες υπερασπιζόμαστε.